κομπάρ, το οποίο πολύ καλά ενημερωμένος είσαι. Μέχρι και εχθές λειτουργούσε κανονικά. Μάλιστα μας είπε ένας εργαζόμενος ότι είχε εχθές 500 άτομα. Τώρα, έχουν έρθει οι μπουλντόζες εδώ, ναι. Έχουν έρθει επιθεωρητές περιβάλλοντος, η αστυνομία. Περιμένουμε και τον... Να δείξουμε κάτι άλλο εκτός από μαύρο, ναι, ωραία. Λοιπόν, δεν είναι κακό. Δεν είναι το live view, κάνει κάτι... Δεν ξέρω τώρα... Έχουμε σπασίματα από το live. Κάποιος σου τραβάει το καλώδιο, νομίζω. Γιατί αν χθες είχε 500 άτομα το μπαρ. Και σήμερα πήγα να το κρεμίσω. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι. Η ενέργεια του χώρου δεν είναι πάρα πολύ καλή. Να το αποδώσουμε εκεί. Πάμε να επιχειρήσουμε να πάρουμε πάλι εικόνα. Γιατί ακούμε το ρεπορτάζ. Φιλετάκι μοιάζει, η αλήθεια είναι. Βεβαίως, βεβαίως. Έχει εκδοθεί το πρώτο πρωτόκολλο κατεδάφισης το 1997. Υπήρξαν συμπληρωματικά πρωτόκολλα το 2000 και το 2016. Έπαθες και εσύ. Κανονικά το ρεπορτάζ. Ναι, ναι, φυσικά. Συνειδητοποίησες το 1997, μάλλον και μπλόκαρες. Λες, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Όχι, απλώς, ναι. Λοιπόν. Και τώρα είναι προς κατεδάφιση, έχουν ενημερωθεί οι ιδιοκτήτες. Βέβαια, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης άφησε κάποιες εχμές ότι δεν τους δώσανε χρόνο για να απομακρύνουν πράγματα που αξίας τα οποία είναι εδώ, Κώστα. Και γι' αυτό δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα αν θα γίνει σήμερα. Ηλία, θέλω να σε διακόψω. Επειδή βλέπουμε αρκετά καταστήματα εκεί, αρκετά παραθαλάσσια μπαρ, θέλω να πω. Αυτά που βλέπουμε δεν κατεδαφίζονται. Αυτό που είσαι εσύ τώρα κατεδαφίζεται, έτσι δεν είναι? Μην κάνουμε κάποιο λάθος και μας πούνε ότι δείχνουμε άλλα άλλων. Ναι. Όχι, μην γίνει κανένα λάθος. Γιατί αυτό που είσαι εσύ τώρα σε σχέση με τα διπλανά του, Ηλία, είναι πιο κοντά στη θάλασσα. Ποια είναι η διαφορά του συγκεκριμένου μαγαζιού, για να το καταλάβουμε κιόλα, να μην θεωρήσει και κανείς ότι το στοχοποιούμε. Ναι, μισό λεπτό. Γιατί αυτή τη στιγμή δείχνουμε πλάνα από κάποιο άλλο μαγαζί. Έτσι δεν είναι? Μισό λεπτό, Νίκο μου. Δεν δείχνουν. Είναι. Όχι, είναι αυτό το ξύλινο που βλέπετε στις οθόνες σας. Αυτό είναι το μαγαζί. Αυτό ήθελα να σου πω ότι είναι λίγο σουρεαλιστικό. Είναι καμιά πενταριά άτομα λουόμενοι, οι οποίοι επισκέπτες μάλλον, είναι ξένοι επισκέπτες, τουρίστες, οι οποίοι κάνουν το μπάνιο, μας κοιτάνε εδώ, είμαστε αρκετός κόσμος, δημοσιογράφοι, η αστυνομία μας κοιτάνε έτσι, ναι, με λίγο ενδιαφέρον, αλλά δεν φεύγουν. Δεν βλέπω να ταράζονται οι κυρίες πάντως, ναι, εκεί. Είναι λίγο σουρεαλιστικό. Έχουν έρθει, Ηλία, ήδη μόνο οι κάμερες, ναι, οι τηλεοπτικές κάμερες. Όχι, έχουν έρθει και οι μπουλντόζες, απλώς, ναι, επαναλαμβάνω, επειδή υπάρχουν αντικείμενα αξίας μέσα στο μπαρ και εκτός από τις ξαπλώστρες, τις ομπρέλες, ναι, μέσα στο μπαρ υπάρχουν μηχανήματα για μουσική, υπάρχουν μεγάλη καφετιέρα, υπάρχουν ψυγεία, υπάρχουν εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν μία αξία. Αν και ο νόμος από την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου ορίζει ότι οφείλει ο ιδιοκτήτης να έχει απομακρύνει τα αντικείμενα και δεν μπορεί να αξιώσει κάτι από τη στιγμή που αρχίζει η κατεδάφιση, περιμένουμε ίσως τον εισαγγελέα προκειμένου να επιληφθεί επί του συγκεκριμένου του οποίου αναφέρομαι. Κατά πάσα πιθανότητα μία εκτίμηση είναι αυτή, επαναλαμβάνω, εκτίμηση, ίσως τους δοθεί κάποιος χρόνος, κάποιες ώρες να απομακρύνουν τα αντικείμενα, τα μηχανήματα που έχουν μέσα στο μπαρ, τα μηχανήματα για τη μουσική, για τον καφέ, τα ψυγεία, όλα αυτά τα μηχανήματα που έχει ένα μπαρ, τέλος πάντων. Ίσως τους δοθεί κάποιος χρόνος, ενδεχομένως κάποιες ώρες. Ηλία, μου δεν είχαν πάρει κάποιο χαρτί, κάποιο ειδοποιητήριο? Έχεις γίνει το ειδοποιητήριο, το έχουν πάρει. Ξανάμανακ, πάλι άλλη μία, να ρωτήσουμε. Και από ό,τι βλέπω, όπως είπε... Ηλία, μισό λεπτό, από ό,τι βλέπω, αυτό εδώ είναι τσιμεντένιο το... Η βάση του ξύλινου αυτού μπαρ, ναι, και είναι μέσα στη θάλασσα, έτσι. Προφανώς αυτό είναι το πρόβλημα, ότι έχουν επιχωματώσει, ναι, τη θάλασσα μέχρι, ναι, μετά τον Αιγαλό, έτσι. Καλά, είναι μέσα στη θάλασσα. Είναι πολλές οι παραβάσεις, δεν είμαι επιθεωρητής περιβάλλοντος. Εγώ τη βλέπω τώρα, Ηλία, εμείς ό,τι βλέπουμε. Είναι πολλές οι παραβάσεις. Ηλία, και εμείς δεν είμαστε, ναι, ειδικοί, ό,τι βλέπουμε. Ναι, ναι, καλά, αυτό βλέπετε. Ναι. Αυτό που βλέπετε είναι πραγματικότητα. Και εδώ και ακριβώς από πίσω, που δεν φαίνεται 100% τώρα, που είναι η σκεπή, η ξύλινη, όλο κάτω έχει μία τσιμεντένια πλάκα. Εντάξει, τώρα όλο αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Μας είπες ότι το πρώτο ειδοποιητήριο είχε φτάσει το 1997, πριν από 21 ολόκληρα χρόνια. Μπορεί κανείς να υποθέσει, γνωρίζοντας πάνω κάτω πώς δουλεύουν και αυτά τα καταστήματα, ότι μέσα στις πενταετίες, δεκαετίες μπορεί να έχουν αλλάξει και πολλοί ιδιοκτήτες? Κάτσε, περίμενε, γιατί το πράγμα
Είναι κάτι... Πουλάει ένα στον άλλον. Πουλάει ένα στον άλλον. Εν τω μεταξύ, ρεύμα έχουν, αποδείξεις κόβουν. Θέλω πω, λειτουργεί κανονικά η επιχείρηση. Δεν είναι και εντελώς παράνομοι άνθρωποι. Μπορεί να είναι μέσα στη θάλασσα το οίκημα, αλλά και κάποιος έδινε ρεύμα, κάποιος φορολογούσε, υπάλληλοι ασφαλίζονταν. Δηλαδή, όλο αυτό έχει έναν παραλογισμό. 15 άτομα προσωπικό. Λοιπόν, Ηλία. Θα ξανάρθουμε. Όχι, όχι, θα ξαναπάρουμε. Το πρωτόκολλο κατεδάφη. Βεβαίως. Ηλία, θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε. Αφού είναι ανοιχτό το μπαρ, πιες και ένα καφεδάκι. Δηλαδή να ανοίξω το μάτι. Να δω αν χτυπάει από εκεί. Μάλλον πήρα την καφετιέρα, πάω να δοκιμάσω. Ηλία, θέλω να δω ειλικρινά αν πάρει κάτι από εκεί. Αν χτυπάει από δείξει σήμερα κανονικά. Τολμάει να πάει τώρα ο Ηλίας να πάρει. Ναι, α στείλει κάποιον άλλον. Να δούμε αν χτυπάει και αποδείξει κανονικά, αν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν λειτουργεί κανονικά ο άνθρωπο. Να σου πω, μέσα σε αυτόν τον παραλογισμό και στην αυθαίρεση, γιατί προφανώ είναι μια αυθαίρετη κατασκευή, το βλέπουμε, δεν χρειάζεται να έρθει να μα το πει κανεί. Υπάρχει και ο υπόλοιπο παραλογισμό, το ξαναλέω. Τον ξανακούω όμω. Αποδείξει κανονικά, προσωπικό ασφαλίζεται, ρεύμα υπάρχει, νερό υπάρχει. Άσε με, τα αυθαίρετα είναι μια πολύ κακή ιστορία για αυτή τη χώρα. Λοιπόν, ΑΠ και ΝΟ αποστολή στο 54-160 μπορεί να έχετε και κάποια προσωπική εμπειρία. Πέρα από αυτό, στείλετε μηνύματα και mail και SMS για τα λαϊκά μονοπάτια. Ένα βιβλίο, εδώ είμαι. Είναι εκεί. Πολύ καλή έκδοση. Θα το πετύχω κάποια στιγμή. Πάρα πολύ καλή έκδοση. Τα λαϊκά μονοπάτια του Γιάννη Εφημείου. Ο τρόπος είναι να το βάλεις πάνω στο κεφάλι για να φάει. Δεν υπάρχει ένα τρόπο. Να ορίστε, το βάζω εδώ. Εντάξει. Κρύβομαι, να κρύβομαι. Μανώλης Κωτάκης, να έρθει στο πλατό να του πούμε μια καλημέρα. Μας κοιτάς και γελάει.